Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην αποψινή 303η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Ξανά πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματα που μου στέλνετε, ιδίω στον απόδημο ελληνισμό, εκείνους οι οποίοι κρατούν ψηλά τη σημαία του έθνους και της πατρίδος. Την περασμένη Τρίτη, για προσωπικούς λόγους, δεν μπόρεσα να εμφανιστώ και έτσι έχουμε ένα κενό το οποίο, στο οποίο συνέβησαν αρκετά και θα προσπαθήσουμε τα περισσότερα να τα καλύψουμε και να τα αναλύσουμε. Επέλεξα τα τεκτονόμενα στον Κάφκασο ως το πρώτο και το κυριότερο θέμα της παρούσης εκπομπής διότι είναι όντως ιστορικά. Και ξέρετε, επειδή η ιστορία κάνει παρέα, έχει μια αδελφή την γεωγραφία, η ιστορία και η γεωγραφία είναι δύο πυλώνε, οι οποίε σπανίω αλλάζουν. Η ιστορία ουδέποτε γιατί είναι παρελθόν. Η γεωγραφία σπανιωτάτω εκτό αν έχει με σεισμό 9-10 ρίχτερ. Και το απευχόμεθα. Πρακτικά είναι δύο σταθεροί πυλώνε τη γεωπολιτική. Στον Κάφκασο, όπω είχα πει και στο κάτω το παρελθόν, όσοι με παρακολουθείτε όλα αυτά τα χρόνια, στα 7,5 πλέον χρόνια όπου η εκπομπή με το κλειδί τη ιστορία θα σκατά ντροφιά από τους τηλεοπτικές δέκτες αλλά και από τις, ε, μέσω του YouTube και άλλων παρόχων είχα επισημάνει ότι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε και αντιμετωπίσαμε είναι η σύγκρουση μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν με επίκεντρο το πάλε ποτέ Αρτσέχ, τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Ο χάρτη που βλέπετε πίσω μου έχει ληφθεί από το Syria, από το, συγνώμη, από το Live View Map, όπω επίση είχα αντλήσει στοιχεία από τι επιχειρήσει στη Συρία με το Syria Live View Map ή στην Λιβύη, Libya Live View Map ή και στην Ουκρανία ακόμα, Ουκρανία Live View Map. Και είναι μάλιστα δύο οι χάρτε, θα μείνουμε στον πρώτο, όπου πλέον η αυτόνομη περιοχή, η αυτή που είχε ανεξαρτοποιηθεί, είχε από το Αζερβαϊτζάν, ένα έδαφο το οποίο το Αζερβαϊτζάν ουδέποτε είχε αναγνωρίσει ω ξένο, που κατοικείτο στην συντριπτική του πλειοψηφία από Αρμενίου, είναι αρμενική ιστορική κοιτίδα, έτσι. Οι Αρμένοι υπάρχουν στην περιοχή από αιώνων, από χιλιάδων ετών. Ο Άρμενο θεωρείται ίσεκ τη αργοναυτική εκστρατεία. Γι' αυτό και τα δύο έθνη, το ελληνικό και το αρμενικό, έχουν στενού ιστορικού και πολιτιστικού δεσμού. Η εκτό από πολιτικού. Και τα δύο έθνη βίωσαν την τουρκική βία. Η αρμενική γενοκτονία είναι υπόδειγμα γενοκτονία, παράδειγμα πρώτη μεγάλη γενοκτονία, αναγνωρισμένη. Στη συνέχεια ήρθε η γενοκτονία των Εβραίων, η οποία αναγνωρίστηκε και μένει αναγνωριστή η γενοκτονία των Ελλήνων, τη Μικρά Ασία, των Σύροχαλδαίων και άλλων πληθυσμών από του Οθωμανού και του Νεοτούρκου εμπνευστά του. Στον Κάφκασο αυτό που συνέβη είναι μια ήττα του χριστιανισμού. Είναι μια ήττα η οποία οδηγεί στην απομάκρυνση, στην αποχώρηση, στην κάθαρση της περιοχής από τους 120.000 περίπου Αρμενίους κατοίκους της. Και η κάθαρση αυτή δεν έγινε δια του ξύφους, αλλά προεκλήθη λόγω των στρατιωτικών συγκρούσεων στην περιοχή. Ο Κάφκασος είναι μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή. Όλη πλέον αυτή εδώ η περιοχή ομαλοποιείται και εντάσσεται στην επικράτεια του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο επίσης ελέγχει και το φύλακα του Νάχι Τσεβάν. Θα μου πείτε, οι στρατιωτικέ εξελίξεις όπως έγιναν δικαίωσαν τους Αζέρους και τους συμμάχους τους Τούρκους, τους δικαίωσαν στο μέτρο όπου συνεργάστηκαν τα επιτελεία, ουσιαστικά πρόκειται για μια τουρκική επιχείρηση με αζερικό μανδύα. Δηλαδή, ο Ιθήνο ακόμα και στον τρόπο τον οποίο θα αντιμετώπιζαν τους γηγενείς μέσω των μέσων κοινωνικής δικτυώσεως, των ΜΜΕ και Εβραίος, όλων των ειδών της επικοινωνίας, όλα προσεγμένα. Άλλωστε οι Τούρκοι, οι οποίοι έχουν εισβάλει τρεις στην περιοχή της Βορειοδυτικής Συρίας, έχουν ασκηθεί τα τελευταία έτη για το πώς θα πρέπει στην επικοινωνία να μην προκαλούν, ότι γίνεται πίσω, και κυρίως να χειραγωγούν τα μέσα. Και οι οδηγίες οι οποίες εδόθησαν στους αζέρου, τη κατά γράμμα. Βασικά πίσω από την στρατιωτική ε, σύγκρουση κρύβονται οπωσδήποτε οι Ισραηλινοί οι οποίοι παρήχαν προηγμένο εξοπλισμό πολλών και διαφορετικών τύπων και είδους προκειμένου να ητηθεί, να ιτηθούν οι αρμενικές στρατιωτικές δυνάμεις η Αρμενία, τονίζω, δεν είναι πλάκη φανερό. Δεν υπήρξε πόλεμο μεταξύ Αρμενία και Αζερβαϊτζάν. Α θεωρήσουμε ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ, το Άτσαχ ή το proxy war, δηλαδή δια δηλαδή αντιπροσώπων έγιναν αυτέ οι συγκρούσει. Και μπορεί μεν οι Αρμένοι να κατήγαγαν σπουδαίε νίκε στι αρχέ τη στα δεκαε... τέλη του 20ου αιώνα. Όμω η ιστορία εκδικείται. Και πώ εκδικείται, όταν δεν μαθαίνει τα διδάγματά της. Φίλοι και φίλες, οι Αρμένοι γνώριζαν πάρα πολύ καλώς από το 2020 και πριν, όταν πλέον εξαπέλυσαν οι Αζέρι την μεγάλη αντεπίθεση, η οποία ουσιαστικά προκάλεσε την αρχή του τέλους της, ε, της προσπάθειας ελέγχου του Ναγκόρνο παρά Καραμπάχ, Άρτσαχ, όπως είναι στα, για τους Αρμενίους. Γνώριζαν επισταμμένως τις κινήσεις στις οποίες είχαν προβεί οι Αζερβατζανοί. Όπως επίσης και οι Τούρκοι. Όπως επίσης γνώριζαν για την παθητικότητα των Ρώσων. Όπως γνώριζαν για την έντονη ενόχληση των Ιρανών, η οποία όμως δεν μπορούσε να εκφραστεί με κάποιο στρατιωτικό τρόπο, εννοείται. Όπως επίσης γνώριζαν ότι συνέχιζαν να είναι διαιρεμένοι ή αν θέλετε πολύ διασπασμένοι και να μην μπορούν να καταλήξουν σε κάτι το οποίο θα έσωζε το δικό τους εθνικό όνειρο για την περιοχή του Καυκάσου. Συνεπία όλων αυτών των ιστορικών λαθών, που είναι πολιτικών, γεωπολιτικών, γεωστρατηγικών, πάσης φύσεως διπλωματικών και μη λαθών, οι Αρμένοι της περιοχής υπέστησαν μία πολύ μεγάλη ήττα, ουσιαστικά σε επίπεδο πανολευρίας. Και αν ερωτούσαμε πριν τι στρατιωτικές επιχειρήσεις του 1921 έναν στρατό ο οποίος πραγματικώς είχε δημιουργήσει μια πολύ σημαντική εικόνα, αίσθηση επικοινωνιακή, ήταν ισχυρό ότι ήταν ανίκητος, ότι εφάρμοζε πλέον το σοβιετικό, παύλα, ρωσικό δόγμα πολέμου, όλα αυτά καταρρίφθηκαν και ιτήθηκαν από μια αζερική σύλληψη του νέου τρόπου του «μάχεστε» ενό πολέμου ο οποίο δεν γίνεται μόνο με τα κλασικά στοιχεία, αλλά χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρονικό πόλεμο, χρησιμοποίησε τα μη επανδρομένα συστήματα, χρησιμοποίησε σύγχρονου τρόπου καταστολή και καταστροφή τη αεραμίνη, τυφλώσεω των εχθρικών ραντάρ, από προσανατολισμού τη κοινή γνώμη, ειδικών στρατιωτικών και μη στόχων, εφαρμογή ειδικών δογμάτων και διδαγμάτων με ειδικέ δυνάμει με πολύ μεγάλη χρήση τεχνολογίας οπλικών συστημάτων ακριβίας από περιφερόμενα πυρομαχικά και πάσης φύσης μπορείτε να φανταστείτε. Όλα αυτά τα έπαιξαν πρώτα στα, στους χώρους των πολεμικών παιγνίων οι Αζέρι και το αποτέλεσμα το είδαμε να λαμβάνει η χώρα. Άρα λοιπόν ούτε η κακιά στιγμή, ούτε η κακιά τύχη, ούτε κάποια προδοσία υπήρξε. Απλώς υποτιμήθηκε η ικανότητα των Αζέρων να διεξάγουν έναν σύγχρονο πόλεμο σε όλες τις διαστάσεις, βάζοντας και την τετάρτη διάσταση, που είναι το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Άρα, λοιπόν, θα έπρεπε να είχαν κινητοποιηθεί. Το έπραξαν, όχι. Πού έμειναν, πού επαφίονταν, μα στις ρωσικές πτέρυγες, θεωρώντας ότι η Ρωσία είχε ζωτικά συμφέροντα στον Κάφκασο, τα οποία επικοινωνούνταν αποκλειστικώ μόνο μέσω της Αρμενίας. Όμως μετά από τα γεγονότα στην Κρυμαία το 2014 και ιδίω μετά από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ή το ηλίο φαϊνότερον ότι οι Αζέρι θα εκμεταλλεύονταν το κενό ναι γιατί υπάρχει κενό αυτή τη στιγμή στον Κάφκασο της ρωσικής επιρροής και αν θέλετε Κατά από μια ευρυτέρα διαπραγμάτευση με επίκεντρο ακόμα και τον Ερντογάν και την Άγκυρα που διατηρεί προνομιακές σχέσεις με τη Ρωσία θα έκαναν την κίνησή τους. Πότε θα κινούντο οι Αζερί; Μα δεν ήταν δύσκολο κάποιο να, να, το υπολογίσει. Καθόλου δύσκολο. Θα κινούντον όποτε είχε ολοκληρωθεί η επιχειρησιακή τους δοκιμή των οπλικών του συστημάτων και οι ένοπλες δυνάμεις τους θα ήταν έτοιμες να δράσουν όπως και έδρασαν. Τρία χρόνια μετά, παρόλα αυτά, οι, Αζε, οι Αρμένοι δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν τι τους χτύπησε. Και ενώ έγιναν διάφορες εσπεσμένες κινήσεις, ακόμα και προς τις Ηνωμένε Πολιτείες, προσέξτε μια χώρα η οποία είναι δεν συνορεύει πουθενά με μια δυτική χώρα. Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα. Η Τουρκία είναι θεωρητική δύναμη. Το Αζερμπαϊτζάν, το Ιράν, βορείω η Γεωργία, Ευρώπη. Είμαστε στην Ευρώπη, έτσι. Ο Κάφκασο είναι η Ευρώπη, μην το ξεχνούμε. Δεν είναι κάτι μεταξύ Αφρική ή κάπου Ασία. Όχι, ο Κάφκασο είναι η Ευρώπη. Η γεωγραφία αυτό ορίζει. Και σε αυτή λοιπόν την περιοχή το μόνο τμήμα το οποίο μπορούσαν να αναπνεύσουν ήταν μέσω τη γεωργία. Δεν είχαν τη δυνατότητα ενό λιμένου να του βοηθήσει, γιατί βλέπετε από το 1919 και στη συνέχεια μετά τη συνθήκη των Σευρών είναι ένα επακόλουθο της Σοβιετικής Επαναστάσεως και της Ελληνικής ήττα στην Μικρά Ασία. Το ότι η Αρμενία τελικώς περιορίστηκε σε ένα περίκλειστο κράτος, μια σοβιεστική δημοκρατία, η οποία μπορούσε να αναπνέει ένα μικρό κράτος, 2,8 εκατομμύρια κατοίκων. Δηλαδή όλοι οι Αρμένοι χωρούν σε μια πολύ μεγάλη, σε μια μεγάλη συνοικία των Αθηνών όπως και η Ελλάς, χωρά σε μια μεγάλη συνοικία της Κωνσταντινούπόλεως. Είναι μια σαφής, αν θέλετε, ε, νήξης για το δημογραφικό μας πρόβλημα, το οποίο είναι το κεφαλαιόδους πρόβλημα εθνικής αμήνης και ασφαλείας του έθνους των Ελλήνων, όχι του κράτους, του ελληνικού έθνους, γιατί το κράτος πολλές φορές δεν τα πάει καλά με το έθνος, και ενώ η αποστολή του κράτους, όπως έχω πει κατά επανάληψη, είναι να προστατεύει το έθνος. Και ανταυτού το κράτος ασχολείται με ανθρώπινα δικαιώματα. Και όπως έχω πει κατά επανάληψη, τα εθνικά συμφέροντα, δηλαδή τα συμφέροντα του έθνους, πρέπει να λογίζονται πάνω και πέρα από τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν τα τελευταία βάλουν κατά του έθνους ή βρίσκονται σε σύγκρουση. Δηλαδή, δεν θα επιτρέψουμε λαθροπικισμό, και νέου λαθρομετανάστε για να λύσουμε το δημογραφικό μα. Αυτό θα είναι καταστροφή του έθνου. Και σε αυτό είμαι κάθετο που το λέω. Επανερχόμαστε λοιπόν. Αυτό λοιπόν το κομμάτι των Αρμενίων είχε άλλου 120.000 οι οποίοι διαβιούσαν στην περιοχή του Άρτσαχ. Αυτό η περιοχή ονομάζεται Ναμπόνο Καραμπάχ κατά του Αζέρου. Και Άρτσαχ κατά του Αρμενίου. Και ενώ θα έπρεπε να κάνουν τα αδύνατα δυνατά να σκεφτούν τι άλλο θα μπορούσαν να έχουν στα χέρια του και με μια τεράστια ισχυροτάτη Αρμενική διασπορά στην Ευρώπη και ιδίω στι Ηνωμένε Πολιτείε, αυτό που κατάφεραν είναι οι Αρμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών να κλαίουν και να δακρύζουν για τα τεκτονόμενα στο, στον Κάφκασο και να μην μπορούν να κάνουν πρακτικώ τίποτα. Όταν ήδη έβλεπαν ότι έρχεται η καταιγίδα. Η Αρμενία είναι μια χώρα η οποία έχει υποστεί την πιο ομή βία. Πριν ακόμα από τις φαγές των Νεοτούρκων, υπήρχαν οι σφαγέ επί Αυδούλ Χαμίτ. Οι άνθρωποι οι Αρμένοι έχουν, έχουν κυλιστεί στο αίμα από του Οθωμανού Τούρκου και του Βαζιουζούκου, των Πέρεξ, Κούρδου κλπ. Οι μόνοι οι οποίοι προσπάθησαν να βοηθήσουν του Αρμενίου ήταν οι Έλληνε. Και οι μόνοι τελικώ που δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι για του Αρμενίου πάλι ήταν εκτό από του Έλληνε, οι ίδιοι οι Αρμένοι. Οι ίδιοι οι Αρμένοι ουσιαστικά καταδίκασαν τον, τον Αρμε... την Αρμενία, τον εθνικό του κορμό, σε μια μεγάλη ιστορική ήττα. Κυβερνάνε, είπαμε, εστί προβλέπει. Αλλά τελειώσαν όλα. Όχι. Στον Κάφκασο δεν τελείωσε τίποτε. Είτε για την πλευρά των Αζερβαϊτζάν, είτε για την πλευρά της Αρμενίας. Γιατί το λέω αυτό. Θέλω να δώσετε λίγο προσοχή. Έχω κάνει και άλλη αναφορά πριν από αρκετό καιρό σε προγενεστέρα εκπομπή για το πώς η Αρμενία ουσιαστικά συγκρατεί φράτη, φράση συγγνώμη, την ενοποίηση του τουρκικού κόσμου. Σε αυτόν εδώ το χάρτη, εδώ, πάμε εδώ, που βλέπουμε πλέον την περιοχή της Αρμενίας του Ναγκόρνο Καραμπάχ και την περιοχή αυτή εδώ που βλέπετε, αυτή εδώ, αυτή εδώ, αυτή εδώ, η οποία είναι αρμενικό εθνικό έδαφος, έτσι δεν είναι Αρτσάκ, είναι αρμενικό εθνικό έδαφος. Από το Ζαγκλί υπάρχει ένας διάδρομος ο οποίος προβλέπεται να ενώνει ο και σιδηροδρομικός το Αζερμπαϊτζάν με τον Αχιτσαβάν. Το Αχιτσαβάν δυτικά υπάρχει ένας ορεινός δρόμος ο οποίος συνδέεται με την Τουρκία. Υπάρχει δηλαδή σύνορο κοινό από τον θύλακα όπως ονομάζεται το Αζερμπαϊτζάν του Ναχιτσαβάν. Αυτά με να μου θυμίζουν προπολεμικά ντάντσιχ, φύλακε και πώ ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μπορούσε κάλλιστα να Μπορ, εξεράγει. Αφορμέ υπάρχουν άπειρε. Τα αίτια είναι γεωστρατηγικά. Πάντοτε. Το Αζερβαϊτζάν λοιπόν. Η χώρα η οποία δίνει, διανέμει φυσικό αέριο. Και κερδίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν ξέρω, ίσω περίμενε να σφαγιαστούν όλοι οι Αρμένοι για να αντιδράσει. Άξι, ευτυχώς, σε αυτή την χρονική συγκυρία δεν σφαγιάστηκαν οι Αρμένοι. Το ότι έγιναν βιοπραγίε από πλευρά των Αζέρων, σε κάθε πόλεμο συμβαίνουν αυτά. Ειδικά οι Αζέροι έχουν και ω τουρκική καταγωγή, Σιίτε στο θρήσκευμα, το τονίζω, οι Τούρκοι είναι έχουν και εκείνοι ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνη. Όμω δεν θα μπούμε ποιο σκοτώνει περισσότερο από τον άλλον. Το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τι απέδειξε. Απέδειξε ότι είναι ένα μεγάλο, ένα πολύ πολύ μεγάλο νάνος. Ναι, νάνο. Ο οποίο είναι και ευτραφή, είναι και καλοζωισμένο. Αλλά πολιτικό νάνος είναι. Δεν μπορούσε να αρθρώσει μια φωνή γιατί δεν μπορεί να την επιβάλλει. Το να βγαίνει κάποιο και να καταδικάζει, ενώ δεν μπορεί να επιβάλλει την καταδίκη. Είναι δώρον άδρων. Είναι σαν να πηγαίνει σε ένα δικαστήριο, να σε καταδικάζει ο δικαστή σε 20 χρόνια φυλάξη, παραδείγματο χάρη, και εσύ να λείψει πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία η ποινή, για σας, εγώ δεν θα την εκτίσω και φεύγω. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα τη επιβολή τη ποινή ή τη καταδίκη, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Μα από αυτού μιλάμε. Δικαιοσύνη δεν υπάρχει στο γεωπολιτικό σκληρό κόσμο. Εδώ λοιπόν παληθεύτηκε ο Θουκιδίδη στο διάλογο των μιλίων που πραγματικά. Ο ισχυρό επέβαλε αυτό που ήθελε όσο μπορούσε με την ισχύ του και ο αδύναμο υποχώρησε όσο του επέβαλε η αδυναμία του. κιδίδιο παράδειγμα τον Αγκόρνο Καραμπάχ. κιδίδιο παράδειγμα η Αρμενία. Δεν ψέλισε τίποτα η Αρμενία κατά του Αζερβαϊτζάν. Έβλεπε την καταστροφή των αιμοεθνών του, όπου και εκείνοι είχαν σαφώ μερίδιο από εκεί, από το εθνικό κέντρο που ξεκινήσει όλα. Και τώρα το έβλεπαν απαθεί. Τι θα μπορούσαν να κάνουν, Να μπουν σε πόλεμο. Αυτό ήθελαν οι Αζέρι. Να κάνει το λάθο η Αρμενία, το Ερεβάν και να μπουν σε πόλεμο. Τι θα γινόταν τότε. Όπω είχα πει και σε, σε εκπομπέ μου, αυτό είναι το έπαθλο. Αυτό ο διάδρομο που βλέπετε εδώ, αυτό εδώ στο χάρτη, το μεταφέρω στον μεγαλύτερο χάρτη, εδώ πέρα ακριβώ, προβλέπεται από την τελευταία συμφωνία. Και ουσιαστικά προβλέπεται μέσα εντό του αρμενικού εδάφου να υπάρχει ένα δρόμο και ένα σιδηρόδρομο που να ενώνει τον Αχισεβάν, το τονίζω, με το να κερδίσουμε το κυρίω Αζερβαϊτζάν. Ευλογούν οι Τούρκοι. Μάλιστα. Μα εδώ θα είναι και η επόμενη κρίση. Όταν θα αρχίσει πλέον να επιβάλλεται η υλοποίηση αυτού του διαδρόμου, είναι ζήτημα χρόνου, το τονίζω, χρόνου, πότε θα έχουμε την επόμενη μεγάλη σύραξη. Μόνο που αυτή τη φορά δεν θα συγκρουστούν οι Αζέρι, οι αζέρι με του στασιεστές όπως το ονόμαζαν επαναστάτες ε, αρμενίως του Άτσεχ. Αλλά θα συγκροστούν οι Αζέροι με τους Αρμένιους ως κρατικέ οντότητες. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει η Νατοϊκή Τουρκία. Και από την βόρεια πλευρά υπάρχει μια Γεωργία η οποία ακόμα δεν έχει χωνέψει την ρωσική εισβολή του 2008 με στην Νότια Οσετία, που απέσπασε δύο μεγάλες περιοχές. Ο Κάφκασος μυρίζει περίτιδα και θα μυρίζει πυρίδα γιατί είναι ένα πολύ λεπτό γεωστρατηγικό σημείο. Για την παγκόσμια γεωπολιτική, η περιοχή του Καυκάσου είναι ένας χώρος στον οποίο μεταφέρονται υδρογονάνθρακες. Από την ασφάλεια του Μπακού, του Αζερμπαϊτζάν, προς την Δυτική Ευρώπη. Και επειδή ψάχνουν να βρουν απεγνωσμένα να αντικαταστήσουν τις ρωσικές δροές φυσικού αερίου και πετρελαίου των υδρογονανθράκων εν γέννη, το Αζερμπαϊτζάν αυτή τη στιγμή είναι μια πηγή την οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κλείσει. Ίσως σε μερικά χρόνια όταν ξεκινήσουν να αξιοποιούνται τα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Αίγυπτο, κάπου αλλού, ίσως σε αυτή την περίπτωση να αρχίσουμε σταδιακώ να του να μειώνουμε. Αλλά για τα επόμενα χρόνια το Αζερβαϊτζάν θα είναι πάρα πολύ αναγκαίο. Κοινική διαπίστωση, κοινικοτάτη. Μα εδώ είναι το ζητούμενο ότι με αυτά τα δεδομένα που ήταν γνωστά στο Ερεβάν, εντούτοις κινήθηκαν όπως κινήθηκαν. Είναι μεγάλα σφάλματα. Θα μου πείτε η Ρωσία τι έκανε. Υπάρχει μια μερίδα που λέει Α, λέει η Αρμενία ξεκίνησε να συζητάει με τη Δύση. Ανοησίε. Η Αρμενία είναι περίκλειστο. Για να μπορέσει η Δύση να βοηθήσει την Αρμενία, θα έπρεπε να φύγουν τέσσερι μεραρχίες τη Δύση, όπω το ονομάζω έτσι, και να εγκατασταθούν μονίμω στην περιοχή τη Αρμενία και αλλού. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Η Αρμενία προσπαθούσε να ανοίξει ένα διάβλο. Προσπαθούσε. Η Ρωσία έβλεπε. Ότι αργά ή γρήγορα οι Αζέροι θα χτυπούσαν. Τώρα τι κατάφεραν. Έπεισαν δηλαδή του Αρμενίου ότι είναι ασφαλεί και ότι αυτοί θα παρέμβουν σε περίπτωση που γίνει νέα επίθεση, Δεν το νομίζω. Γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Οι Τούρκοι δεν θα ρωτήσουν του Ρώσου αν πρόκειται να κάνουν μια νέα κίνηση. Η αδυναμία που επιδεικνύει η Ρωσία στην Ουκρανία, γιατί επιδεικνύεται η αδυναμία. Εδώ και 1,5 χρόνο πλέον θα έχουν διεξάγονται στρατιωτικέ επιχειρήσει, οδήγησε στου Αζέρου να προβούν σε αυτές τις κινήσεις. Και γιατί τώρα η δική μου εκτίμηση είναι ότι πιθανολογώντας μία πιθανή πρόταση ειρήνης, ειρηνεύσεως στην Ουκρανία, βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία τώρα, πριν μπούμε στο χειμώνα, και το χειμώνα αλλάζει πλέον πλήρως τα δεδομένα στην περιοχή του Καυκάσου, αντιλαμβάνεστε όλοι, για να λύσουν το πρόβλημα. Και το έλυσαν. Φανταστείτε λοιπόν εμεί. Να είχαμε την ευκαιρία και να λύναμε το πρόβλημα τη Κυπριακή, τη τουρκική κατοχή του εισβολή και κατοχή στην Κύπρο με μια στρατιωτική επιχείρηση που το στη θάλασσα, παραδείγματο χάρη. Δηλαδή και την αναλογία κιόλα. Αυτό που ήθελα να σα πω επίση είναι ότι σε μια τέτοια δυνητική κρίση, η οποία όσον νου μπορεί να πάρει και κάποιε άλλε διαστάσει, ότι υπάρχει η γεωστρατηγική απληστία. Ναι, κενοφανή όρο η γεωστρατηγική απληστία. Αλλά θα με καταλάβετε, είναι πολύ προφανέ και πολύ πιθανόν κάποιοι να οδηγήσουν τους αζέρους στο να προκληθεί και νέο επεισόδιο με στόχο να καταλάβουν όλοι αυτή εδώ την περιοχή. Μιλάμε για μεγάλη περιοχή, ένα μεγάλο πόδι της Αρμενίας και μέσω αυτού να ενοποιήσουν πλέον την περιοχή τους με το Νακιτσεβάν αποκόπτοντας ακόμα περισσότερο την Αρμενία από το Ιράν. Γιατί θα το έκαναν αυτό, γιατί θα τους οδηγούσαν οι Ισραηλινοί για παράδειγμα οι οποίοι οι Ισραηλοί αναγνωρίζουν ότι πρέπει να, αποσταθεροποιήσουν το Ιράν, δεδομένου το μεγαλύτερο του γεωστρατηγικό αντίπαλο είναι το Ιράν. Το Ιράν έχει πρόξει στη Συρία, στη Χεσμολάκ, στο Λίβανο και αλλού. Άρα λοιπόν το Ισραήλ θα μπορούσε κάλιστα, σε επόμενο χρόνο, προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή, να προκαλέσει αυτή την ρήξη που θα οδηγούσε στην πλήρη αποκοπή της επαφής του Γεραβάν με το Ιράν. Άρα το Ιράν δεν θα μπορούσε πλέον να λειτουργήσει στο διάστημα αυτό και να έχει επαφή σε αυτό το γεωγραφικό διάβλο και να έχει επαφή με τη Γεωργία. Βέβαια το Ιράν είναι μία από τις χώρες οι οποίες συνδυάζονται και σχεδιάζουν να συνδυαστούν στο μεγάλο κινέζικο σχέδιο για τον ένα δρόμο και μία ζώνη. Όπως επίσης το Ιράν είναι ένας στρατηγικός σύμμαχος της Ρωσίας την οποία εφοδιάζει σήμερα με οπλικά συστήματα από τρόνς μέχρι ρουκέτες, μέχρι βλήματα ό,τι μπορείτε να φανταστεί, γιατί η ρωσική βιομηχανία δεν μπορεί να φέρει σε πέρας τις υποχρεώσεις του πολύ αυξημένου πειναλαίου πολέμου εντός εισαγωγικών στην Ουκρανία. Βαπάνει μεγάλη πυρομαχικών. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι η Ρωσία σε αυτή την περίπτωση θα δράσει. Και θα απαγορέψει μια τέτοια κίνηση. Ναι. Όλα αυτά με την προοπτική ότι η Ρωσία δεν θα βρεθεί σε ακόμα δυσμένες θέση θέσεις στην Ουκρανία μετά από χρονικό διάστημα. Διότι όλα αυτά έχουν σχέση με το κατά πόσο η Ρωσία θα μπορούσε να πλησιάσει στην περιοχή και να αγγίξει το δεύτερο μέτωπο. Ή αυτοβούλο στο Ιράν θα μπορούσε να, να προβάλλει την ισχύ του υπέρ της Αρμενίας και κατά του Αζερμπαϊτζάν. Εδώ θα πούμε όμως κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά. Στο δυτικό, βορειοδυτικό Ιράν, κατοικούν αρκετά εκατομμύρια αζερικής καταγωγής Σιητών. Το Ιράν είναι Σιήτες, το Ιαζέρι είναι Σιήτες. Άλλο ένα οξύμορο της περιοχής. Με τους Τούρκους Ονίτες οι Σιήτες, με τους Ονίτες έχουν ιερή διαμάχη. Εδώ όμως έχουμε έναν επιμερισμό αυτής της ιεράς διαμάχης σε κάτι που έχει να κάνει με μια γεωστρατηγική διαλκυστίδα μεταξύ των Αζέρων και των Ιρανών με την πίσω πλάτη των Ισραηλινών. Εξαιρετικά περίπλοκο η περιοχή. Εξαιρετικά δύσκολο να εξαχθούν συμπεράσματα, τα οποία θα οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα, τα οποία θα μπορούσαν να αποτρέψουν το χειρότερο. Όμω, ήδη βρισκόμαστε σε ένα σημείο που η απληστία πώ τροφοδοτείται από τον κατευνασμό. Ποιο κατευνάζει ουσιαστικά το Αζερβαϊτζάν, Μα η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω κατευνάζει και την Τουρκία. Δεν και η ίδια η Ρωσία κατευνάζει και το Αζερβαϊτζάν διότι θεωρεί ότι έκλεισε ένα πρόβλημα και το μόνο που έκανε είναι απλώ να κλείσει ένα κεφάλαιο του προβλήματο. Στον πόλεμο όλα συμβαίνουν και η ιστορία έχει πολλέ ανατροπέ. Τίποτε δεν τελείωσε στον Κάφκασο. Ούτε για του Αρμενίου, ούτε για του Αζέρου. Έχει τέτοια δυναμική ιστορία και υπάρχει τέτοια συγκρουσιακά δεδομένα, τέτοια συγκρουσιακά δεδομένα μεταξύ τουρκογενών και Αρμενίων που πολύ συντόμω, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια, σε ένα χρόνο, που δεν γνωρίζει, εξαρτώνται από το τι θα συμβεί στον ευρύτερο, στο ευρύτερο περιβάλλον και κυρίω στην Ουκρανία, μπορούμε να δούμε ανάφλεξη. Γιατί σίγουρα η Αρμενία, στηριζόμενη πλέον σε αυτό το οποίο βίωσε, θα πρέπει να πάρει τα μέτρα τη. Πάμε στην επόμενη εικόνα, κύριε Σκουναφέτα. Παράδειγμα προ μίμηση και προ αποφυγή. Κοιτάξτε τι εικόνε. Χιλιάδε Αρμένοι εγκαταλείπουν, Α, εδώ είναι και ο πρόεδρο που τη με τη τα... ρωσική σημαία, όπω μου έστειλε και ένα φίλο από, ε, από το διαδίκτυο, τι περιοχέ για να γλιτώσουν. Πατέρε, παιδάκια και κάτω μια χαρακτηριστική εικόνα, επίτηδε την έβαλα, ένα Τουρκομογγόλο σφίγγει το χέρι του με έναν αζέρο. Παρατηρήστε ότι τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου Αζέρου με τα χαρακτηριστικά, τα αφιλετικά του συγκεκριμένου Τούρκου απέχουν παρασάγκα. Έτσι. Είπαμε, οι Τούρκοι όποτε θέλουν βάζουν τι ευρωπαϊκέ φυσιογνωμίε που είναι πάμπολε και όποτε βάζουν τι τουρκομογγολικέ. Έτσι για να μπορέσουν να προσελκύσουν και το ενδιαφέρον του, υπο, του υπολείπου τουρκοφόνου κόσμου, το οποίο δεν του έχει και σε πολύ μεγάλη εκτίμηση σε πάρα πολλέ περιοχέ, δεδομένου ότι αναγνωρίζουν πολλά, και, πολλά, επιφανειακά και μη ελαττώματά του. Φίλοι και φίλε. Οι εικόνες αυτές μας λένε κάτι ξεκάθαρα. Οι ιστορίες περί βουτύρου, περί μελιού, περί μειώσεως των αμυντικών δαπανών, περί αναβολής των εξοπλιστικών προγραμμάτων, περί και να τα βρούμε κατευνάζοντας τον αντίπαλο, είναι σκέτες ανοησίες. Έθνη, όπως το ελληνικό και το αρμενικό, που έχουμε γνωρίσει τι σημαίνει Τούρκος, που έχουμε πολεμήσει για να ξετινάξουμε τον Οθωμανικό ζυγό, δεν έχουν την καμία απολύτως πολυτέλεια να μένουν μόνο στις αγαστές φιλικές προθέσεις μέσω διπλωματικών ή άλλων διάβλων. «Σίβις πάκεμ παραμπέλουμ», έλεγε ο Βεγέτιος. Δηλαδή, αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο όχι μόνο θα πρέπει να συνεχίσουμε τον εξοπλισμό των ενόπλων μας δυνάμεων, αλλά ακόμη και περισσότερο ακόμη, σε α... μεγαλύτερα ένταση, περισσότερα εξοπλιστικά προγράμματα, πιο συγκεκριμένα, αυτό το οποίο είδαμε να γίνεται στον Κάφκασο, το είδαμε να συμβαίνει και στην Κύπρο, το βλέπουμε να συμβαίνει και στο Αιγαίο είναι προφανέ ότι μέσω τη Μαβίβα αυτό το οποίο οραματίζονται είναι μια ευθεία συρρήκνωση του ελληνισμού. Όχι μόνο εγώ και πάρα πολλοί άλλοι αναλυτές έχουν αναφερθεί σε εκείνο, σε αυτό το ενδεχόμενο. Η δική μου συνεισφορά και η στάση είναι ότι εφόσον είδαμε το τι συνέβη στον Κάφκασο, δεν εννοείται να καθόμαστε εδώ στην Αθήνα και να παρατηρούμε τα τεκτενόμενα θεωρώντας ότι οι απέναντι έχουν καλές και αγαστές προθέσεις θα πρέπει να είμαστε γεωπολιτικό ηλίθιοι. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανήλθαμε. Φίλοι και φίλες, με τις ρηπές, τα Ραφάλ. Πριν από λίγες ημέρες, η 3-3-2 μοίρα, η οποία πλέον αριθμεί 18 ραφάλ, μονοθέσια και διθέσια, κηρύχθηκε πλήρως επιχειρησιακή. Final Operational Capability. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι 18 μαχητικά της πολεμικής μας αεροπορίας είναι πανέτοιμα να εμπλακούν σε στρατιωτικές σε αεροπορικές επιχειρήσεις πάσης φύσεως συμφώνω των οδηγιών του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας και των Εθνικών Σχεδίων. Η Ελλάς με τα Ραφάλ και τα βλήματα Μέτεορ έχει ένα ουσιαστικό, τακτικό, επιχειρησιακό πλεονέκτημα. Τι έλεγα προηγουμένως πριν κλείσουμε. Οι εξοπλισμοί οφείλουν να συνεχίζονται με βάση ενός, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα όχι έχετε μια κυβέρνηση αποφασίζει αυτά, έχετε μια άλλη, λέει άλλα διαφορετικά, ακυρώνει αποφάσεις, βελ, ανατρέπει, προσθέτει, αναποδογυρίζει. Αυτό γίνεται πολλές φορές ακόμα και, στε, και στην ίδια περίοδο που κυβερνά το ίδιο κόμμα. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική της συνεχεία. Στρατηγική τη συνεχείας των εξοπλισμών. Που σημαίνει μονόδρομος η επίτευξη αεροπορικής υπεροχής. Φανταστείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Έχουμε το θέμα του Μενέντε. Από τι δηλώσει του γερουσιαστή, ο Φιλέλλην και φιλοαρμένιο, βασικά, α μην τον λέμε Φιλέλληνα ή φιλοαρμένιο, ο Μενέντε έχει αποδείξει ότι υπερασπίζει το δίκαιο. Και λέει αυτά τα πράγματα με το όνομά του. Σάφω απέναντι στην αναθεωρητική, αυταρχική, διδικτατορική Τουρκία, την παράϊσλαμική Τουρκία, αυτή είναι η μοναδική, ο μοναδικό λόγο. Έχει λοιπόν ένα. Ζήτημα στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ο ίδιο με τι δηλώσει του, πλέον πρόσφατε, θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και θα τα αντιμετωπίσει. ευχόμαστε, καλή επιτυχία, ειλικρινώ. Αυτοί που έφτιαξαν να παλιγυρίσουν είναι ποιοι, το τουρκικό σύστημα. Μάλιστα. Ξέρετε, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια άλλη μορφή πολέμου, υβριδικού πολέμου, που έχει να κάνει με τα λόμπι. Βέβαια, και εμεί λειτουργούμε σε αυτό το σημείο και οι Τούρκοι το πράττουν. Βέβαια, λόμπι παντού. Και μάλιστα με τα καταριανά χρήματα και όχι μόνο, και με άλλα είδου χρήματα, προσπαθούν να δημιουργήσουν τρύπε και να αποσταθεροποιήσουν, να ενισχύσουν δικού του αντιπάλου και φίλου. Το αυτό συνέβη και με το Μενέντε. Όμω ο Μενέντε, και λυπάμαι πάρα πολύ που κάποιοι εδώ στην Ελλάδα, λε, κύριε παιδί μου, δεν ξέρω, ε, το φέση το έχουν ε, μάλλον μην πω πού, το έχουν εγώ στην καρδιά του. Γιατί είναι γεννημένοι να είναι πάντοτε αρνητές της εθνικής του ταυτότητας. Όποιο υποστηρίζει τα εθνικά συμφέροντα, τον να, τον να, αντιμετωπίζουν ως κάτι το επικίνδυνο. Μα επιτέλους το έθνος δεν σας έχει ανάγκη όλους εσάς. Το έθνος θα προχωρήσει χωρίς εσάς. Και ούτε πλήν λακεδαιμονίων. Δεν θα μπούμε στην στη λογική να σας χαρακτηρίσουμε και να σας εξομοιώσουμε τους λακεδαιμονίους. Σε καμία περίπτωση. Αυτή είναι γιουσουφάκια που είτε έχουν αριστερό, είτε έχουν δεξιό. Μ, πρόσημο. Έτσι να τα λίγο, έτσι να τα. πρόσωπο πρόσημο. Σε κάθε περίπτωση, τι έκανε ο Μενέντε. Ο Μενέντε προκάλεσε έναν από του μεγαλύτερου εφιάλτε στου Τούρκου. Μα γιατί μόνο ο Μενέντε είναι. Όχι. Είναι και άλλοι πίσω από το Μενέντε. Βέβαια και δημοκρατικοί και ρεπουμπλικανοί. Οι Τούρκοι τι προσπαθούν να κάνουν. Θυμάμαι τον Ερντογάν πριν από μερικέ ημέρε που ήταν στη Νέα Υόρκη, που είχε έβαλε εναντίον του Μενέντε. Σαν ουσιαστικά να έλεγε: Κάντε κάτι τώρα, βγάλτε του κάτι, να δημιουργηθεί πρόβλημα τώρα που πλησιάζει ο Νοέμβριο. Μήπω και παρετηθεί, μήπω και κερδίσουμε κάτι, μήπω, 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 μήπω. Ποιο τα λέει αυτά. Σε ένα ωραίο συνεφάκι τα βάζω αυτά έτσι. Τα λέει εκείνο ο οποίο άλλα υπεσχέθη για την ένταξη τη Σουηδία και άλλα πράτη. Μήπω νομίζει η Τουρκία ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν γνωρίζουν πολύ καλά ποι, τι σημαίνει νεοοθωμανικό αναθεωρητισμό ή στο Ισραήλ. Πριν από μερικέ μέρε, δεν εξουδετερώσαν οι Ισραήλ ένα τεράστιο φορτίο που είχε σαφώ με τουρκικό πρόσημο κατευθυνόταν προ τη Χαμά. Ναι, παρακαλώ. Αυτό το φορτίο θα σκότωνε οι Ισραηλινού πολίτε. Και το ακύρωσαν οι Ισραηλινοί. Την ίδια στιγμή, βέβαια, οι Ισραηλοί είχαν τη δυνατότητα να καθίσουν και να χαμογελούν με τον Ερντογάν, αναγνωρίζοντα πολλά περισσότερα διότι ξέρουν πολλά καλύτερα οι Ισραηλίνοι όταν, όταν διαπραγματεύονται με τους Τούρκους. Υπάρχει και ένα άρθρο δικό μου, το Ισραήλ δεν θα γίνει γεωπολιτικός ντον μες, Και αναφέρομαι στις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει για επικείμενη εντό εισαγωγικών συνεργασία στον τομέα του φυσικού αερίου. Μόνο που η ΤΠΑΟ είναι κρατική και η ΝΤΕΛΕΚ είναι ιδιωτική. Και μένω σε αυτό το σημείο και δεν λέω τίποτε άλλο και χαιρετισμού στο φίλο μου τον Θεόδωρο που μου έδωσε αυτή την πληροφορία. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτή η πολεμική αεροπορία της Τουρκίας η οποία θεωρείται ότι είναι η ενάτη της Ιφιλίου, Πρακτικά η 15η είναι. Ναι, έτσι κάνουν το πάντα οι Τούρκοι. Ναι, σαν, για σαν τη Γαλοπούλα που είναι και η Τούρκη, ο Γάλλος που Τούρκοι. Έτσι. Γι' αυτό καταλάξαν το σε Τουρκική το όνομά τους. Το του πρόβλημα είναι. Με έναν πληθωρισμό το οποίο από χρόνο σε χρόνο φτάνει στο 59% με χρέο 500 δισεκατομμύρια δολάρια, εξωτερικό χρέο και συνεχώ αυξανόμενο, με ένα αδιανόητο εσωτερικό χρέο, μια δύναμη η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα επιβιώσεω του δικού τη πληθυσμού. Αλλά δεν του μοιάζει αυτό το θέμα, δεν πειράζει. Στα 85 εκατομμύρια, με 20 εκατομμύρια λεβίδες, με 25 εκατομμύρια Κούρδου, με οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε και με ένα μεγάλο ποσοστό, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό εξισλαμισμένων. Ελλήνων, ελληνική καταγωγή, μουσουλμάνων, Ρωμιών όπω σα αποκαλώ, η Τουρκία κινείται στο πλαίσιο του τουρκικού αιώνα, στον οποίο θα αναφερθούμε σε επόμενη εκπομπή ξανά, κλπ. Τι περιμένει όμω αυτή η τουρκική αεροπορία, η οποία κάθε χρονιά που περνά βιώνει την διάθεση, τη μείωση τη διαθεσιμότητο. Είχα πει, όταν ξεκίνησε το εμπάργκο των ΗΠΑ, αυτό το ειδικό, ειδική διαδικασία απαγορεύσεω. Πολλήσεω αεροπορικού και διεστρατιωτικού υλικού, ιδίω στην πολεμική αεροπορία, ότι αυτέ οι αποφάσει δεν φέρουν αποτέλεσματα σε ένα εξάμεινο, αλλά μετά από ένα και δύο έτη. Είμαστε λοιπόν στη στιγμή όπου η Τουρκία δεν πραγματοποιεί υπερπτήσει στο Αιγαίο, έχει ελαχιστότατε παραβιάσει, γιατί απλούστατα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την πολεμική τη αεροπορία όπω θα ήθελε. Και ερχόμαστε εμεί εδώ και λέμε ότι. Υπάρχει ένα φράκτη για την αγορά, την απόκτηση νέων μαχητικών αεροσκαφών και την αναβάθμιση των υπολείπων τη τουρκική πολεμική αεροπορία. Μα αυτό ακριβώ έπρατε ο Μενέντε. Και φυσικά θα του έδινε την άδεια εάν προσχωρούσαν εκ νέου στο δυτικό σχήμα, εάν απέτασαν και επέστρεφαν τα S400 και εάν προχωρούσαν σε κάποια άλλε σημαντικέ συμφωνίε με τη Δύση, αποκηρύσσοντα τη Ρωσία. Μα η Τουρκία δεν του βλέπει έτσι. Το έχουμε κατεπανάληψει. Η Τουρκία του βλέπει ω ίσου. Και μάλιστα κάποιου από αυτού του βλέπει ω πιο μικρού, ισόνου σημεία γεωστρατηγική σημασία από εκείνη. Γι' αυτό είναι ακριβώ το λόγο. Εμεί επιχαίρουμε και χειροκροτούμε κάθε φορά που μαθαίνουμε ειδήσει για την αναβάθμιση και την ενίσχυση τη πολεμική αεροπο... μα την οποία να αναμένουμε να συνεχιστεί. Σήμερα, δε μάλιστα, στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Αμήνη, αποφασίστηκε επιτέλου, μετά από 12 έτη, η προμήθεια των σπάι των συλλογών προσβολή στόχων στο έδαφος από το Ισραήλ. Όπως επίσης και τα βλήματα αέρος επιφανείας stand-off, τα οποία είναι τα ράμπετς, τα οποία είχαν αναφερθεί σε προγενιστέρα εκπομπή. Αν μπορείτε να ζητήσετε. Περιχητικά τα ράμπετς θα κάνουν και πολύ, πολύ καλή δουλειά. Αυτά όμως mm. εμάς που θα πρέπει να μας ενισχύουν και να μας παροτρύνουν, να συνεχίσουμε να αγωνιούμε και να να πετυχάνουμε την επιβίωση του έθνους, μας, το έθνος διατηρείται όχι μόνο μέσω των χρημάτων και της οικονομίας, αλλά και μέσω της αναπτύξεως των αμυντικών εξοπλισμών. Γιατί είναι ανάπτυξη αυτά. Αρκεί βέβαια να τοποθετούνται με τρόπο πρέποντα και με βάση μιας στρατηγικής σχεδιάσου και συνεχείας η οποία δεν θα την, δια, δεν θα την διακόπτουν πολιτικά γεγονότα, συμπάντα. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Συγχαρητήρια στην πολεμική αεροπορία. Μάλιστα. Τι βλέπουμε πίσω μας. Πίσω μας βλέπουμε την παράδοση προ λίγο ημερών δύο περιπολικών ανοιχτή θαλάσσης. Είναι η κλάση Χισάρ, το Ακ Χισάρ και το Κο Χισάρ. Έχω αναφερθεί σε αυτά στο παρελθόν. Διπλή η παράδοση του τουρκικού ναυτικού. Γιατί μένω σε αυτό. Ξέρετε, υπάρχει η ομάδα ΑΛΣ. Η ΑΛΣ της ΑΛΟΣ. Άνθρωποι οι ούτε είπαν ότι κατέχουμε την απόλυτη λύση, ούτε ε, εμφανίστηκαν ω οι απόλυτοι σωτήρε. Τι ζήτησαν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουμε πέσει ένα σχέδιο. Το οποίο ξεκινάμε. Μπορούμε αυτό το σχέδιο να το εφαρμόσουμε, να το διανισχύσουμε, να το φτιάξουμε ρε, επειδή είναι κάτι δικό μα, κάτι εθνικό. Και το πρόγραμμα άλλο θα μπορούσε να ξεκινήσει από μικρά περιπολικά σκάπη, στα μεσαία, σε κορβέτε, μέχρι ακόμα και σε φρεγάτε ή ακόμα και σε αντιτροπηλικά. Μην γελάτε. Οι Έλληνε, στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υλοποιούν τι ιδέε του, είναι έτσι μπροστά από κάποιους άλλους. Αυτό όμως το οποίο εμένα με λυπεί είναι ότι ενώ θα έπρεπε αυτή η πρόταση της αλλός να γίνει κτήμα και να πει εντάξει, έχουμε εντάξει οπλιστικά μας προγράμματα. Πολύ ωραία. Ας πάρουμε αυτό το πρόγραμμα, ας το εντάξουμε μέσα στους προϋπολογισμούς μας και ας δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας. Κοιτάξτε κάτι. Γι' αυτό σας το βάζω αυτό πίσω. Το τουρκικό πρόγραμμα του Εθνικού Πλοίου, του Μιλτζέν, το εθνικό πλοίο ήταν ένα πρόγραμμα, κάτι αντίστοιχο τη αλό. Η αλό τη αλό, το τονίζω. Η σημαίνει θάλασσα. Ήφαλα, ίσαλα κλπ. Μαθαίνετε τα αρχαία ελληνικά, μαθαίνετε την καταγωγή των λέξεων μα, είναι πολύ χρήσιμο. Απέδωσε, προσέξτε, τέσσερι κορβέτε κλάσεω Αντά, συν τέσσερι που κατασκευάζονται για το Πακιστάν. Δύο στην Τουρκία και δύο στο εξωτερικό, στο Πακιστάν. Συν δύο στην Ουκρανία. Σύν ένα ειδικό πλοίο ηλεκτρονικού πολέμου, το Ουφούκ, που είναι πάνω στην κλάση του Μπιλτζέμ, στην κλάση Αντά. Συν 10 Χυσάρ, αυτά είναι 2.300 αν δεν κάνω λάθο τόνων. 2.900. Και των 4 φρεγατών κλάσεως Ισταμπούλ. Δηλαδή 4, 8, 10, 11, 21 και 4, 25. Από αυτό το πρόγραμμα ξεπίδησαν ο συνολικό και θα ξεπηδήσουν 25 ναυτικέ μονάδε. Εμεί ακόμα συζητάμε για τι κορβέτε. Και εύλογο είναι να συζητάμε γιατί είναι ένα σοβαρό πρόγραμμα. Μπορούσαμε όμω ήδη να προχωρήσουμε να κάνουμε κάτι, ξέρετε κάτι. Η κλάση Χισάρ είναι μια κλάση η οποία είναι ουσιαστικά κορβέτα. Μπορεί να χαρακτηρίζει το ως περιπολικό, περιπολικό ανοιχτή θαλάσση, αλλά δεν θα βάλουν τι μεγάλε του φρεγάτε ή αργότερα τα TF2000, τα διδροπηλικά των 4.500-5.000 τόνων όσα βγουν, ίσως και παραπάνω το εκτόπισμά του να ασχοληθούν με καθήκοντα ελέγχου θαλασσίων περιοχών, ναυτική παρουσίας. Θα βάλουν αυτά, τα οποία μπορούν να πάρουν όταν εξοπιστούν πλήρω και ακόμα 8 ατμάτσα βλήματα κατευθυνωμένων βλήματων επιφανής επιφανεια και εν γέννη είναι εξοπλισμένα με τουρκικής κατασκευής και σχεδιάσιος υλικό. Θα μου πείτε, έχει έρθει από την Αμερική, από την υπόλοιπη Ευρώπη, με κλόπι paste, με copy paste, με πολλούς και διαφορετικούς, με διαφορετικούς τρόπους. Ναι, όμως αυτό είναι πραγματικότητα. Και αν είχαμε ξεκινήσει κι εμείς πολύ νωρίτερα, γιατί πάντοτε εμείς ξεκινούσαμε πολύ νωρίτερα, αλλά βλέπετε μετά στην Ελλάδα, στη χώρα της Δημοκρατίας, ανεβαίνει ο ένας, καταδικάει τον άλλον, αφήνει τον τρίτον, βγάζουμε νόμους, δεν προχωρεί τίποτα και κάποια στιγμή φανόμαστε και λέμε, μα τι κάνουμε τώρα. Ο αντίπαλος έχει προχωρήσει πάρα πολύ καλά. Είδατε τι έπαθαν οι Αρμένοι. Είμαστε κι εμείς. Πέρσι, πέρσι θυμηθήκαμε τη μνήμη την οδυνηρή του καταστροφή το 22 από στρατηγικές μας ανοησίες, από πολιτικοδιπλωματικές μας αστοχίες, αυλεψίες και μήπως τίποτα χειρότερο. Δεν υπάρχει χρόνος. Και εμείς συζητάμε να δώσουμε χρόνο στην Τουρκία να ολοκληρώσει τα σχέδιά της, ούτω ώστε μετά τον χρόνο που τη δίνεται, γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα του χρόνου που τη έχει δοθεί, έτσι. Να διεκδικήσει και τον χώρο για τον οποίο τα δημιούργησε και τα σχεδίασε. Περισσότερα από τα λάθη των αντιπάλων φοβούμε τα δικά μα. Περικλή, Θοκιδίδη. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Και συμμαθείτε. Βέβαια, υπάρχουν και τα φεδρά. Υπάρχει το κέντρο καταπολεμήσεως, παραπληροφορήσεως της Τουρκίας. Το οποίο, όταν μου το έδειξαν, λέω, δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Υπάρχει λοιπόν μια μερίδα Τούρκων, οι οποίοι είναι συνωμοσιολόγοι σε παροξυσμό και επειδή η Αγία Σοφία σκοπεύει να κλείσει για ένα μεγάλο διάστημα, ίσω και, με, ίσως και για μισό αιώνα, για να μπορέσουν να τη σώσουν από τι καταστροφέ τι οποίε τι έκαναν ή τι προξένησαν οι Τούρκοι. Ναι, οι Τούρκοι μπήκαν μέσα στην Αγία Σοφία για να αποσευχηθούν και έδειξαν πω είναι Τούρκοι. Δηλαδή, ό,τι χειρότερο υπάρχει. Ό,τι χειρότερο υπάρχει για την ανθρωπότητα. Και είδαν ότι πρέπει αυτό το μνημείο να διασωθεί. Αν μη τι άλλο, θα το διέλυε. Εδώ δεν διέλυσαν πόρτε, προκάλεσαν βλάβε που δεν προεκλήθησαν σε όλα αυτά τα χρόνια, τα 1500 χρόνια που είναι το μνημείο. Και έβγαλαν την είδηση ότι η Αγία Σοφία λέει πουλήθηκε στο Βατικανό ένα αντιλήτριο 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όχι 40, 38. Μάλιστα. Και λίγα είναι. Και πώ είναι σίγουρο το πούλησαν στο Βατικανό και δεν έγινε μια συμφωνία ούτω ώστε να κλείσει και όταν θα αναλάβουμε, θα ανακαταλάβουμε την κατηβασιλεύουσα να λειτουργήσει ω ναό. Και πού το ξέρουν αυτό. Και μόνο 38 δισεκατομμύρια. Για του Ελληνισμού, τον Ελληνισμό τη Διασπορά και για του Έλληνε οι οποίοι έχουν τον εμπορικό στόλο τη Ιφιλίου, τα 38 δισεκατομμύρια και του άλλου μεγάλο επιχειρηματίε είναι ψίχουλα. Δεν μα ενδιαφέρει. Να του δώσουμε και 40 και, δύο, και άλλα δύο σκόντο. Και πώ είναι τόσο σίγουροι. Βλέπετε λοιπόν ότι ο φόβο των Τούρκων Περί ανακτήσεως της βασιλεύουσης και επαναλειτουργίας της Αγίας Σοφίας ως ναού είναι κάτι παραπάνω από συνωμοσιολογικός. Είναι μια καθημερινότητα. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Και καλώς κάνουν. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολύ σε αυτό που είναι ένα, ένα κομμάτι της παρακμής της Δύσεως. Η Δύση δεν παρακμάζει το σύνολό της. Ένα κομμάτι της παρακμάζει αυτό το κομμάτι που παρακμάζει έχει έτονα στοιχεία αφροκεντρισμού και Ισλάμ. Εδώ λοιπόν στο Μπέρμιχαμ, η οποία δυστυχώ είναι η δευτέρα πόλη στη Μεγάλη Βρετανία, στον Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία έχει πλέον προσελκύσει μεγάλε μάζε μουσουλμάνων και άλλων Αφροασιατών, έχουμε έναν αμφιλεγόμενο για τη δική του πλαγό. Απλώ το παρουσιάζω ω είδηση. Ο καλλιτέχνη, ο οποίο, καλλιτέχνη, έφτιαξε λοιπόν Φτιάχνει λοιπόν ένα άγαλμα που λέει η δύναμη του χιτζάπ. Μάλιστα. Δηλαδή προσπαθεί να εμφυσίσει ο Λευκός Βρετανός την εικόνα ότι το χιτζάπ απελευθερώνει. Τα όσα έχουν συμβεί στην υπόλοιπη Φίλιο προφανώ αυτή τη μερίδα της walk κουλτούρας, της αγγλοσεξανικής walk κουλτούρας, κάνει την εμφάνισή τους. Βέβαια ο ίδιος σκηνοθέτης έχει δημιουργήσει και το περίφημο το μνημείο του Black British History. Μάλιστα όπου είναι η Black Great Britain. Τα λέω αυτά διότι εμείς στην Ελλάδα έχουμε υποφέρει εντό εισαγωγικών και οι ακαδημαϊκοί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα με τις θεωρίες του αφροκεντρισμού. Οι οποίες ουσιαστικά στόχο έχουν να καταρρίψουν ακόμα και τη λογική της ιστορίας. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο εμφανίστηκε και στη Γαλλία αλλά ιδίω στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες που προσπαθούν να δημιουργήσουν ενοχές στους Βρετανούς για το παρελθόν τους. Το παρελθόν έχει συμβεί. Και σίγουρα οι Άγγλοι έχουν κάνει οι Βρετανοί την αυτοκριτική, την αυτοκλητική τους. Αυτή όμως η υπερβολή στηρίζει, στηρίζεται από ένα μεγάλο κομμάτι της εθνομιδενιστικής αριστεράς. Η οποία, εάν ποτέ είχαμε και εμείς απικίες και ταλαιπωρούσαμε τους δυστυχείς και τους συμπαθεστάτους βέβαια μαύρους, τότε θα μα είχαν αναγκάσει να σηκώσουμε ακόμα και μνημείο στην πλατεία Συντάγματο. Να αναγύρουμε σε μνημείο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα η καρδιά άλλοτε τη Αγγλοσαξονική Δύση, που είναι η Βρετανική Επικράτεια. Και είναι ένα πόλεμο ο οποίο είναι ιδεολογικό. Δεν έχει να κάνει με ρατσισμό. Η ουσία είναι ιδεολογία. Θέλουν να αποδομήσουν οτιδήποτε είναι λευκό, οτιδήποτε είναι ελληνορωμαϊκό και χριστιανικό είναι πρόκληση. Αυτά τα γλυπτά προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκε προκλήσεω, ώστε να προκαλέσουν αντιδράσει. Και επειδή στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει μεγάλη δημοκρατική ανοχή, να σα θυμίσω ότι ε, ο Σούνακα, ο πρωθυπουργό ελληνική καταγωγή, αποφάσισε πλέον του λαθρομετανάστε να του εγκλεί να του περιορίζει σε πλοία τα οποία σε ειδικού κοιτώνε που βρίσκονται εκτό τη Μεγάλη Βρετανία. Όμω η μάχη για την ψυχή τη Μεγάλη Βρετανία, ναι, η μάχη για την ψυχή της Μεγάλης Βρετανίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Και οι εχθροί της Μεγάλης Βρετανίας δεν είναι κάποιοι αριστεριστές ή ακραίοι μουσουλμάνοι. Είναι η αριστερά, η woke, η εθνομιδενιστική, αυτή που θέλει να λέγεται αριστερά, έτσι. Αυτή η οποία έχει και πηγές από τους νεοφιλελεύθερους. Και όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν μία αγχώνη, και ολοκτικά, μία αγχώνη στην οποία η Βρετανία έχει βάλει το κεφάλι της και προσπαθεί να καταλάβει αν η αγχώνη ταιριάζει καλύτερα στο λαιμό τη ή όχι. Πρέπει να αφαιρέσει αυτή την αγχώνη. Πρέπει να ξυπνήσουν και να δουν τι ακριβώ διακυβεύεται. Αυτό φαίνεται καλύτερα στην Ιταλία, στην Γαλλία και προσφάτω στη Γερμανία. Ολόκληρο ο δυτικό κόσμο βρίσκεται σε εσωτερική διαμάχη το κίνημα της walk κουλτούρας δεν θα περάσει. Δεν θα επιτρέψουμε να περάσει στη χώρα μας. Αυτοί ας λάβουν τα μέτρα τους. Εμείς όμως εδώ, που είμαστε η κοιτίδα της Ευρώπης, θα δώσουμε τον αγώνα και θα τον κερδίσουμε. Για όλους λοιπόν εκείνους, αυτούς εκείνους που αγωνίζονται για να μην επικρατήσει η walk κουλτούρα, παραδύναμην τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ και εν της δινής ευέλπιδες. Και είναι η συντριπτική μεγάλη πλειοψηφία του έθνους. Σας ευχαριστώ.